Θα δούμε τώρα τι θα κάνουμε με set για να κάνουμε dip. Πήραμε δύο καπεράκια που έξερα, ό,τι πιο φθηνό είχε, θα προτιμούσαν τα διαφανές, αλλά βρήκα μαύρο και ο λόγος που διάλεξα αυτό είναι επειδή χωράει μέσα σε αυτά άνετα. Να σας δείξω ακριβώς τι σημασία έχει αυτό. Και θα κάνουμε τρυπούλες. Χρησιμοποιώ την αρίδα που είναι για ξύλο. Είναι η αρίδα που στην άκρη έχει τρεις, έχει μια κεντρική μύτη και δύο πλευρές τρυπούλες. Εντάξει. Και ανοίγω τρύπες χρησιμοποιώντας. Δύο κάνω τώρα εδώ. Έχω δύο σετάκια με τρύπες. Τώρα έχει λίγα περισσότερα, το άλλο έχει λίγα λιγότερες. Θα δούμε τι ακριβώς θέλει. Θα τα πλύνω φυσικά και θα καθαρίσω και όλα τα πλαστικούλια που μένουν. Μπορώ να τα κάνω και με λίγα γελόχαρτο, θα δούμε πώς το κάνω αυτό. Γιατί έχω κάνει δύο. Ένα έχει περισσότερες τρύπες, άλλο λιγότερο. Το ένα να μπορεί να ξεβράζει πιο εύκολα από το άλλο. Οπότε τι κάνουμε. Όταν έρθει ένα καινούριο κοράλι, το βάζουμε έτσι, έτσι, μέσα εδώ. Το ξεπλένουμε καλά καλά. Κάνοντας αυτή την κίνηση, αφήνοντας το νερό να τρέξει προς τα κάτω και φυσώντας το, τραβάντας νερό και φυσώντας το αυτό, ούτως ώστε να φύγουν όσο το δυνατόν πράγματα τα οποία φαίνονται. Επίσης, κάτω από δυνατό φως το παρατηρούμε. Αν έχουμε και κάνουμε μεγεθυντικό κακό, ακόμα καλύτερα. Ένα επιπλέον στάδιο, το οποίο εγώ έχω σκοπό να κάνω και δεν το θεωρώ και πολύ υποχρεωτικό για όλους, είναι να πάρω ένα-ένα βραχάκι και να το περάσω με μια οδοντόβουρτσα. Εγώ θα δοκιμάσω αρχικά ηλεκτρική οδοντόβουρτσα. Έχω μια παλιά ηλεκτρική που δεν τη χρησιμοποιώ. Αλλά συνήθως στο ίντερνετ προτείνεται την κανονική την οδοντόβουρτσα. Ούτως ώστε να καθαρίσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Εάν έχω τη δυνατότητα να αφαιρέσω το πετράκι ή το φραγκάκι, το από κάτω δηλαδή το κομμάτι, το plug, θα το κάνω. Εάν δεν την έχω τη δυνατότητα, δεν την έχω. Επίσης, εάν δω ότι έχει άλγες, θα το περάσω με λιγάκι σιγηρό διοξείδιο του άνθρακα. Οξυζενέ. Το οξυζενέ σκοτώνει την άλγη ακόμα και αν δεν την βλέπεις. Αυτό θα το κάνω με ένα απλό πινελάκι και σκέφτομαι να είναι απλώς ένα 10% περιεκτικότητα, ούτως ώστε να καθαρίσει πιο εύκολα. Και μετά θέλει ξανά ξέπλυμα και αυτό. Αυτά. Για το αντιπάρισμα. Αυτό εδώ είναι από το IKEA και έχει κωδικό 504447,83 και θέλει τρύπες. Και αυτό είναι έτοιμο και είναι το 204681,05. Και τα δύο πρώτη φορά τα είδα στο IKEA και μου αρέσαν. Το μόνο αρνητικό που έχω είναι ότι είναι σκούρο. Θα προτιμούσα να είναι διαφανές. Θα το προτιμούσα να διαφανές για να φαίνονται περισσότερο λεπτομέρειες που θα βγαίνουν. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα για εμένα ήταν να μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει άνετα σε αυτά χωρίς να κολλάει. Γιατί αν έχετε δει τα διάφορα τεπεράκια που υπάρχουν, έτσι και μπαίνει τώρα μέσα στα άλλα, κολλάνε. Και επειδή θα έχω και νερό, θα κολλάει πάρα πολύ. Οπότε δεν θα μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κίνηση εύκολα. Αυτά. Έχω κάνει και άλλα βιντεάκια που το ένα έχει σχέση με το 3D οργάνωση του Aquascape μου και ένα άλλο με το, όπως το λένε, με αυτό που, ένα ξενοδοχείο κοπιπόδων, το οποίο και τα δύο έτσι εγώ το βρίσκω πολύ ενδιαφέροντα. Γραφτείτε στο κανάλι, θα κάνω και άλλα πράγματα. Και αν έχετε κάποια όρεξη να κάνουμε κάτι μαζί ή να σας κάνω κάτι που μπορεί και να το βρω και χρήσιμο για μένα, γιατί άμα δεν είναι χρήσιμο για μένα δεν πρέπει να το κάνω, γράψτε μου. Το κάνουμε. Τώρα, για να κάνουμε αυτές τις δουλειές, εγώ χρησιμοποιώ ένα παλιό τραπέζι και από πάνω βάλα μια παλέτα. Ούτως ώστε να μην καταστρέψω το τραπέζι και να είναι και αρκετά ψηλά, ούτως ώστε να μην με κουράζει. Τα υπόλοιπα όλα, όρεξη να έχεις και γίνεται. Bye bye!